Μειώθηκε στα χαμηλά εισοδήματα, mm-hmm. εκμηδενίστηκε και αυξήθηκε πάρα πολύ σε αυτούς που έχουν ένα ικανό και υψηλό εισόδημα για να υπάρξει, για να υπάρξει μια ισοσταθμία σε αυτά. Θα τα πείτε ότι την καταργήσετε, βέβαια. Κοιτάξτε, δεν είναι συζήτηση αυτή. Κύριε Οικονόμου, να σας πω το εξής. Μπορεί οποιοδήποτε κάτι να πει για αυτό το θέμα. Εγώ θέλω να σας πω ότι με μεγάλη προσοχή και με ευθύνη η κυβέρνηση πολιτεύεται, ούτως ώστε να μην υπάρξουν νέα βάρη σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες, τις κοινωνικές κατηγορίες που έχουν πληγεί κατά κύριο λόγο από το μνημόνιο. Και προσπαθούμε να το κάνουμε αυτό και με τον περιορισμό της σπατάλης στο δημόσιο με την εξοικονόμηση χρημάτων. Προσπαθούμε να το κάνουμε και με τα λεγόμενα ισοδύναμα. Βεβαίως είναι γεγονός. Ισοδύναμα δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής. Ήθελα να πω το εξής. Ότι τα ισοδύναμα για να αποδώσουν θέλουν ένα βάθος χρόνου όχι ιδιαίτερα μεγάλο, αλλά θέλουν οπωσδήποτε ένα ικανό χρονικό διάστημα. Σε αυτό το ικανό χρονικό διάστημα, εμείς πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και αυτά να είναι αποδοτικά όταν θα έρθει η ώρα τους και ο περιορισμός της σπατάλης να είναι γενναίος στο δημόσιο. Βγαίνει. Όπου σταθείς και που βρεχτείς, έχεις έναν κόσμο ο οποίος σου λέει: ρε παιδιά, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει. Θα σας πω. Δεν αντέχει άλλο κόσμο. Δεν είναι θέμα πολιτικό, δηλαδή η κυβέρνηση μπορεί να τα περάσει τα μέτρα ή όχι, να δει τι θα κάνει με το ασφαλιστικό του αγρότες κτλ. Είναι απέναντι στην κοινωνία. Αν η κοινωνία μπορεί να τα βγάλει πέρα με ένα τέτοιο είδους πρόβλημα. Κύριε Γερετζή, θέλω να είμαι ειλικρινής. Και αυτό που λέγαμε και προεκλογικά το συζητάγαμε και εδώ. Και μάλιστα όταν ήμουν βουλευτής της αντιπολίτευσης, θέλω να το πω και σήμερα. Και το λέει η κυβέρνηση, γι' αυτό και παλεύει προς αυτήν την κατεύθυνση. Ποια είναι η κατεύθυνση? Είναι η διαχείριση του χρέους. Είναι η απομείωση του χρέους. Εάν δεν συμβεί αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι κεντρικό σημείο για τη διαμόρφωση ενός θετικού αναπτυξιακού κλίματος στην ελληνική οικονομία, οποιαδήποτε μέτρα και να πάρεις, είτε είναι προς μια κατεύθυνση ακραίας λιτότητας, είτε προς μια άλλη. Δεν πρόκειται να αποδώσουν. Διότι αυτή τη στιγμή το χρέος έχει γίνει βραχνάς για την ελληνική οικονομία. Όχι μόνο διότι μας έχει εγκαθιδρύσει ένα καθεστώς μόνιμης λιτότητας, αλλά δεν αφήνει και την οικονομία να κινηθεί σε αναπτυξιακές πορείες. Δεν την αφήνετε κι εσείς όμως, κύριε Υπουργέ. Δεν παίρνετε αποφάσεις όπως βλέπω γενναίες. Δηλαδή εσείς έχετε ένα τομέα, έχετε ας πούμε κάποια κτίρια που ραφνιάζουν. Γιατί δεν τα αξιοποιείτε? Γιατί δεν τα πουλάτε σε τελική ανάλυση? Θα σας πω. Γιατί δεν κάνετε ιδιωτικοποιήσεις όπως οφείλει μια χώρα στην κατάντια που είναι η Ελλάδα σήμερα? Για να έρθουν επενδυτές εδώ, να βάλουν τα ωραία τους χρήματα και να γίνουν θέσεις. Περιμένουμε όλοι το χρέος. Λες και είναι πανάκι. Τώρα, εγώ σας λέω, θα μειωθεί το χρέος. Το λένε όλοι. Ένα λεπτό, θα τελειώσει. Είπατε δύο πράγματα, λέτε για τα κτίρια. Κατά πρώτο, ξέρετε ότι η προηγούμενη κυβέρνηση είχε προβεί στην πώληση δημοσίων κτιρίων, στα οποία δημόσια κτίρια παρέμεινε το δημόσιο πλέον, όχι ως ιδιοκτήτης, αλλά ως οικιαστής. Και ξέρω ότι θέλετε αυτή... να κρίνουμε την προηγούμενη κυβέρνηση. Έχει κρυφθεί δύο φορές. Ακούστε, θέλω να σας πω. Να μην κάνουμε τα ίδια λάθη. Όχι μόνο διότι για αυτή την υπόθεση έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Διότι δεν μπορεί στο ελληνικό δημόσιο από ιδιοκτήτη ενός ακινήτου να το κάνει μισθωτή του ακινήτου και να πληρώνουμε. Δεν γίνονται αυτά. Μόνο στην Ελλάδα συμβαίνουν. Υπήρχε αυτό είναι ένα οικονομικό μοντέλο που. Το δεύτερο όμως. Άλλο αν το κάναμε λάθος και δεν πέτυχε. Όμως το πουλάω και μετά το νοικιάζω εγώ. Είναι ένα μοντέλο που έχει πετύχει αλλού. Εγώ δεν νομίζω. Το κρίνουμε τώρα αν στην Ελλάδα γίνανε. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έχει πετύχει ένα τέτοιο μοντέλο. Διότι στο τέλος ο λογαριασμός, όπως τελικά διαμορφώνεται, βγαίνει έτσι, σε βάζει μέσα. Εσείς δεν το κάνεις. Εγώ σας λέω πέτυχα. Εγώ λέω όμως κάτι άλλο. Προσέξτε. Υπάρχουν ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, τα οποία αυτή την ώρα, όπως είπατε εσείς, αραχνιάζουν. Αυτά πρέπει να τα αξιοποιήσουμε. Πότε? Άμεσα. Ναι, έτσι λέμε όμως συνεχώς, κύριε Υπουργέ, είστε σχεδόν ένα χρόνο. Όχι, προσέξτε. Θα σας πω τα παραδείγματα. Και εσείς ευτυχώς μείνατε στο ίδιο Υπουργείο. Επομένως, έχετε μια συνέχεια του εαυτού. Θα σας πω τα παραδείγματα. Όπου υπάρχουν ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, πρέπει να αξιοποιηθούν. Και γι' αυτό εμείς είπαμε να μην πωλείται η ακίνητη περιουσία του δημοσίου, αλλά να αξιοποιείται. Και ευτυχώς πετύχαμε μέσω αυτού του νέου ταμείου, το οποίο συγκροτείται, να αξιοποιείται η δημόσια περιουσία και ένα μεγάλο μέρος των εσόδων να πηγαίνει στην ανάπτυξη και ένα άλλο για το χρέος. Να μην πηγαίνουν όλα στο χρέος και χάνονται, στη μαύρη τρύπα του χρέους. Το δεύτερο είναι ότι μπορούν να αξιοποιηθούν ακίνητα του ελληνικού δημοσίου από άλλες υπηρεσίες του ελληνικού δημοσίου. Για παράδειγμα, το παλιό νοσοκομείο στη Ζάκυνθο που έχουμε, το οποίο είναι κλειστό ένα κτίριο, θα μπορούσε να στεγάσει όλες τις δημόσιες υπηρεσίες και να γλιτώσουμε μόνο από τη Ζάκυνθο, σας λέω, γιατί έχω την απόλυτη εικόνα, 400.000 ευρώ το χρόνο. Αν λοιπόν γρήγορα κάνουμε αυτές τις δουλειές,
θα μπορέσουμε να εξοικονομήσουμε πάρα πολλά χρήματα χωρίς να πωλείται. Με τις Ολυμπιακές εγκαταστάσεις τι κάνατε? Κοιτάξτε, οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις έχουν περάσει στο Ταϊπέδ. Ναι. Επομένως, εκεί χρειάζεται τώρα μια ευρύτερη συμφωνία. Να σας πω δύο παραδείγματα για να δείτε τι τρέλες έχουν γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Ξέρετε ότι τα στάδια, για να είναι λειτουργικά, όχι μόνο στον αγωνιστικό τους χώρο, αλλά και στον περιβάλλοντα χώρο, πρέπει ο περιβάλλον χώρος να αξιοποιείται. Πήγανε και δώσανε, περάσανε στο Ταϊπέδ, η προηγούμενη κυβέρνηση, όλο τον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου Ειρηνής και Φιλίας. Ναι. Σας λέω αυτόν, γιατί τον έχετε εδώ απέναντι και τον ξέρετε. Ναι. Μα πείτε μου, μπορείς να αξιοποιήσεις το στάδιο λειτουργικά, εάν δεν έχεις τον περιβάλλοντα χώρο? Τελικά δεν έχει γίνει τίποτα τόσα χρόνια. Τα περάσανε στο Ταϊπέδ, δεν έχει γίνει τίποτα. Ρημάζει ο τόπος. Και λέμε τώρα. Τώρα τι θα γίνει? Και τώρα υπάρχει ένα. Εσείς τι σκέψεις έχετε? Καταστρώνεται ένα σχέδιο από τη διοίκηση του ΣΕΦ, το οποίο θα το υποβάλουμε στο ΤΑΙΠΕΔ να περάσει πάλι ο χώρος. Αλλά με σχέδιο. Όχι να του πούμε, ξέρετε, φέρτε μας το χώρο και, θα δούμε και βλέπουμε. Θα κάνουμε, ναι. Όχι, θα πάμε με σχέδιο. Και γι' αυτό το πράγμα μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει, πιστεύω, τελειώσει και θα έχει αξιοποιηθεί η όλη η κατάσταση. Το δεύτερο, υπάρχουν στάδια τα οποία βρίσκονται στο ΤΑΙΠΕΔ και έχουν ρημάξει όλα αυτά τα χρόνια. Που Γαλατσίου, σας λέω. Εμείς εκεί είχαμε έρθει σε μια συνεννόηση με την ΑΕΚ του μπάσκετ να κάνει μια επένδυση 2 εκατομμύρια ευρώ στο στάδιο. Και να πάρει το στάδιο από τις 3 ώρα το μεσημέρι και μετά, για τους αγώνες της ομάδας και για την προπόνηση της ομάδας της ΑΕΚ, και μέχρι τις 3 ώρα να είναι στο Δήμο και στα σχολεία της περιοχής. Είναι μια καλή πρόταση. Ναι. Βεβαίως δεν θα το πάρει έτσι, θα πληρώνει το νίκη, κανονικά θα έχουμε και από εκεί έσοδα. Και... Θέλω... Αυτή η ιστορία προχωράει, θα δούμε και τις διαθέσεις και, και του ιδιώτη επενδυτή. Δεν κλείνουμε τα μάτια μπροστά σε καταστάσεις και δεν αντιμετωπίζουμε δογματικά τα προβλήματα. Μάλιστα, θέλω να πω ότι υπήρξε και μια αντίδραση ακόμα και από το ΣΥΡΙΖΑ του Γαλατσίου να μην προχωρήσει αυτή η κατάσταση. Και τους εξήγησα και στο τμήμα του αθλητισμού ότι εάν παραμείνει ως έχει, δεν θα υποφεληθεί κανένα. Θα το έχουμε για του πρόσφυγες. Θα το έχουμε όπως το έχουμε. Για τους πρόσφυγες. Διότι αυτά τα χρήματα το κράτος σήμερα δεν τα έχει να τα επενδύσει. Δηλαδή, λαιλατήθηκε τα έχουμε πληρώσει αυτά τα χρήματα. Τι λαιλατήθηκε δηλαδή? Λαιλατήθηκε. Σας λέω ότι έμεινε ανοιχτό, δεν το φύλαγε κανένας. Έχουν κλέψει ακόμα και τα πόμολα από τις πόρτες, το πάρκε του σταδίου. Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί αναλγησία. Πήραν μέχρι και το παρκέ. Τα πάντα. Κύριε οικονομού μου, αυτά που σας λέω τώρα τα είδαμε κι εμείς. Και λέω πάντοτε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις να έχουμε λίγο ανοιχτό το νου μας και το μυαλό μας, να μπορέσουμε να κάνουμε 5 πράγματα προς όφελος της κοινωνίας. Και λειτουργικό να είναι και να βγάζουμε. Δηλαδή το πρωί, αντί τα σχολεία να μην έχουν πού να πάνε, μέχρι τις 3 η ώρα και τα σχολεία και οι ερασιτεχνικές ομάδες να έχουν ένα χώρο άθλησης. Αν μπορούσαμε να το κάνουμε εμείς μόνοι μας και να μείνει όπως ακριβώς ήταν όταν φτιάχτηκε, αυτό θα ήταν το καλύτερο. Την έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Μάλιστα. Αλλά όλα αυτά σας λέω ότι πρέπει να τα εξετάσουμε ένα-ένα και να κάνουμε επεμβάσεις εκεί που πρέπει για να είμαστε αποδοτικοί. Με το ποδόσφαιρο τι κάνετε? Μπράβο, ήθελα να το ρωτήσω το εξής. Αφήσει δουλειά στη μέση εκεί. Νομίζω ότι με το ποδόσφαιρο τα πράγματα συνεχίζουν να βελτιώνονται. Σας λέω ότι από φέτος ήδη έχει ξεκινήσει και υπάρχει το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Ένας νόμος ο οποίος υπήρχε 10 χρόνια και δεν εφαρμόζονταν. Αυτό εφαρμόζεται τώρα παντού το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Βεβαίως. Σε όλες τις ομάδες πρώτης εθνικής κατηγορίας. Από 1η Νοεμβρίου θα μπουν και οι χώροι ελέγχου στην είσοδο, τα λεγόμενα τουρνικέ, που εκεί θα ακυρώνεται το ηλεκτρονικό εισιτήριο, δεν θα μπορεί να μπει παραπάνω από ένας. Άρα γίνεται απολύτως ατομικό. Άρα ξέρετε τους πάντες. Αυτό ακριβώς. Οι κάμερες λειτουργούν. Οι κάμερες έχουν μπει σε όλα τα γήπεδα και λειτουργούν. Ήταν και πριν, λειτουργούν. Ελέγχει κανείς. Αυτό σας λέω. Ότι λειτουργούν και ξέρετε, οι κάμερες υπήρχαν και λειτουργούσαν. Αλλά εάν δεν ξέρεις ποιος μπαίνει και ποιος κάθεται πού, δεν έχει νόημα να το βλέπεις. Γιατί ο άλλος φοράει και μία κουκούλα και κάτσε βρες το μετά. Επομένως, με αυτό το διπλό τρόπο και με την κάρτα φιλάθλου η οποία θα ισχύσει από 1η του Ιανουαρίου του 2016, πάλι ένας νόμος ο οποίος είχε ψηφιστεί πριν 13 χρόνια. Για να δείτε τι συνέβαινε. Σου λέει, χρειάζεται να έχουμε και ένα νόμο να εφαρμόζει τους νόμους. Με το θέμα της δικαιοσύνης που έχει παρέμβει σε αρκετά επίπεδα, εκεί θα βρούμε άκρη, κύριε Υπουργέ. Κοιτάξτε, εκεί ελέγχονται υποθέσεις αυτές από τη δικαιοσύνη. Πιστεύω ότι πρέπει να πιστωθεί στην κυβέρνηση
η πολιτική βούληση και το γεγονός ότι εμείς αφήσαμε τη δικαιοσύνη απολύτως ελεύθερη να τελειώσει γρήγορα υποθέσεις οι οποίες γιατί ήταν βαλτωμένες. Γιατί οι άλλοι την κράταγαν τη δικαιοσύνη, εννοείται. Τι είπατε? Οι άλλοι την κράταγαν τη δικαιοσύνη. Κοιτάξτε, θα σας πω, κύριε οικονόμου, το εξής. Ότι εγώ δεν ξέρω με ποιες μεθόδους γινόταν αυτό το πράγμα, αλλά δεν μπορεί επί των ημερών του ΣΥΡΙΖΑ να έχουν μπει σε ένα οκτάμινο μπροστά όλες αυτές οι υποθέσεις να εκαθαριστούν για να μην υπάρχει αυτό το δηλητήριο στην κοινή γνώμη. Ότι όλα κάτι συμβαίνει. Όλα είναι βρώμικα. Και αυτές οι υποθέσεις δεν υπάρχουν, εννοείται, σήμερα. Δεν υπάρχουν παρεμβάσεις σήμερα. Από μεγαλοπαράγοντες, από προέδρους, από... Αν υπάρχουν παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, είναι η ίδια η δικαιοσύνη αρμόδια να κόψει αυτές τις παρεμβάσεις εν τη γενέση τους. Mm-hmm. Από την κυβέρνηση, οι μόνες παρεμβάσεις που γίνονται είναι να τελειώσουν αυτές οι υποθέσεις. Το κλίμα που επικρατεί, πρέπει να αναγνωριστεί αυτό στην κυβέρνηση. Σας ικανοποιεί το κλίμα που υπάρχει μεταξύ παραγόντων? Που... Όχι, δεν με ικανοποιεί. Και ως αρμόδιο για τον αθλητισμό... Υπουργό, δεν με απασχολεί. Δεν με αρέσει και με απασχολεί σοβαρά. Σκέφτεστε να πάρετε καμιά πρωτοβουλία εκεί να κάνετε? Κοιτάξτε, την προηγούμενη περίοδο είχα πάρει. Θα δω τώρα, εάν τα πράγματα εξελιχθούν... Σε λίγο θα δέρνονται στους δρόμους μερικοί, όπως βλέπουμε. Από τις ανακοινώσεις που ανταλλάσσουν μεταξύ τους. Κοιτάξτε, έχουμε το χθεσινό παράδειγμα, γιατί δεν θέλω να το ξεπεράσουμε μία και με έχετε σήμερα φωνάξει. Για να συζητήσουμε, έγινε ένας αγώνας σε απόλυτα πολιτισμένα πλαίσια στο γήπεδο. Απόλυτα πολιτισμένα. Μέχρι σήμερα στους αγώνες που έχουν γίνει δεν έχει συμβεί έχουν συμβεί παρά ελάχιστα και πολύ μεμονωμένα επεισόδια. Είναι πολύ άδικο να χαλάει αυτή η εικόνα από δηλώσεις οι οποίες γίνονται στα καλά καθούμενα. Και εγώ θέλω να κάνω μια έκκληση για αυτοσυγκράτηση. Μάλιστα όταν δεν υπάρχει και λόγος. Μιλάτε εσείς με τους παράγοντες? Τους παίρνετε τηλέφωνο ή φοβάστε? Μη σου πούν ότι πήρες το Βαγγέλη, δεν πήρες το Γιάννη, αλλά θα πάρω και το Δημήτρη, θα πάρω και τον Κώστα, τον Τάκη. Όταν παίρνω κάποιους τηλέφωνο, τους παίρνω για να τους συναντήσω και οι συναντήσεις που γίνονται πάντοτε δημόσια. Ανοιχτά και εκφράζονται και μετά τις συναντήσεις και οι απόψεις και τα συμπεράσματα όλων των μερών. Εσείς τι ομάδα είστε, κύριε Υπουργέ? Εγώ θα σας πω. Θα πείτε ΑΟΖΑ Κίνθο. ΣΥΡΙΖΑ θα πείτε. Τα ξέρουμε αυτά. Θα σας πω. Ομάδα της μεγάλης λέμε, εδώ των Αθηνών. Θα σας πω. Μέχρι τα 15 μου ήμουν με τον Παναθηναϊκό. Μετά γνώρισα την αριστερά. Και ειλικρινά σας λέω. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν παίζετε αριστερά, ρε παιδιά, τελικά. Ακόμα και σε αυτό δεν παίζετε. Είναι δυνατόν. Εγώ θέλω να σας πω το εξής. Εγώ καταλαβαίνω την αγάπη κάποιων για την ομάδα τους κτλ. Δεν μπορώ όμως να καταλάβω. Πώς είναι δυνατόν μεγάλοι άνθρωποι να φανατίζονται σε αυτό το βαθμό που φανατίζονται? Όταν τα μεγάλα και σοβαρά είναι στην κοινωνία, δεν είναι στα γήπεδα. Πάντως είναι Παναθηναϊκός, το φυσικό λόγο. Το φυσικό. Λέτε. Κανονικός. Όχι, μην το. Πιο πολύ για αριστερό. Το πρόβλημα. Θα σας πω κάτι το οποίο έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο. Ο αδελφός μου ήταν Ολυμπιακός. Και εγώ ξύπναγα κάθε πρωί με τις φωτογραφίες των παιχτών του Ολυμπιακού. Ο αδελφός μου με του Δωμάζου και του Αντωνιάδη. Λοιπόν, αυτό μας έκανε. Με έκανε εμένα. Αποσυμφόρησε την κατάσταση. Λέω, ο αδελφός μου το βλέπαμε μαζί τον αγώνα. Λέγαμε αυτά παιδάκια όταν είμαστε μικρά. Τώρα μέχρι τις πρώτες τάξεις του γυμνασίου. Και αντελήφθηνα από μικρή ηλικία ότι είναι κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Έτσι ακριβώς. Να είναι ένας μια ομάδα και κάτι άλλο. Και εξαντλούνταν οι αντιπαραθέσεις κατά την ώρα που βλέπαμε τον αγώνα. Μικρά παιδάκια και εσείς εκτονωνόσασταν στο αμφιθέατρο, οπότε δεν είχες λόγο να εκτονωθείς την ομάδα. Είδα και κάτι φωτογραφίες. Μια σταματιάτικη έκδοση. Ωραίες. Καλημέρα, κύριε.